Τι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά μας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εδώ μέσα? Ότι η Νέα Δημοκρατία στείνει στα πόδια της τη Λάρκο την ώρα που την κλείνει? Να πάτε να τα πείτε στους εργάτες αυτά, στο επόμενο συλλαλητήριο που έχουν για τη ζωή τους και για το δικαίωμά τους στη δουλειά. Τώρα, όχι απλώς δυσπιστούμε και καταψηφίζουμε στη Βουλή, μα και αντιπαλεύουμε με όρους κινήματος την κυβερνητική πολιτική στο σύνολό της. Όπως βέβαια καταγγέλουμε και όλα εκείνα τα κόμματα σαν το ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία και προχώρησαν τον οδοστρωτήρα της αντιλαϊκής πολιτικής ως κυβερνήσεις, αλλά και τώρα από την αντιπολίτευση, παρά τις κορώνες τους, δεν αμφισβητούν τη στόχευση της σημερινής πολιτικής. Μιας πολιτικής που πρώτα σκορπά με το τσουβάλι τη φτώχεια στο λαό και μετά φέρνει στη Βουλή νέους πτωχευτικούς κώδικες για να τη διαχειριστεί. Όλη σας η πολιτική τελικά δεν είναι παρά ένας ατέλειωτος πτωχευτικός κώδικας για τις λαϊκές οικογένειες και τις σημερινές τους ανάγκες. Όχι μόνο στους μισθούς, τα μεροκάματα, τις συντάξεις και τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, όχι μόνο στα δικαιώματα του λαού στην υγεία, τα οποία θυσιάζονται στο βωμό των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων που γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τα υγειονομικά πρωτόκολλα της πανδημίας, αλλά και στον ευρύτερο χώρο της παιδείας. Γιατί και η εκπαιδευτική πολιτική όλων των κυβερνήσεων δεν είναι παρά ένας αδυσόπιτος πτωχευτικός κώδικας για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών των λαϊκών οικογενειών από τον υπηαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Τι να θυμηθούμε? Ότι τα παιδιά εξουθενωμένα μέσα σε άχρηστες γνώσεις, πολλές φορές κολλημένα μπροστά σε μια οθόνη από το δημοτικό ή τον υπηαγωγείο ακόμα, διαπαιδαγωγούνται στον ατομισμό και τον ανταγωνισμό? Ότι πριν ακόμα κατακτήσουν τη μητρική τους γλώσσα, τα στρέφεται στις ξένες γλώσσες, ως εκεί βεβαίως που είναι χρήσιμες μόνο για τουριστικές υπηρεσίες και για τη μετανάστευσή τους ενδεχομένως αργότερα? Ότι τους μαθαίνεται τη γλώσσα μέσα από συνταγές μαγειρικής και προσκλήσεις για πάρτι, λες και έλειψαν τα όμορφα κείμενα από την ελληνική λογοτεχνία? Το Σεφέρι τον μνημονεύεται εδώ συνέχεια και κάνετε επίδειξη ποιητικών γνώσεων, αλλά από τα σχολικά βιβλία τους μεγάλους Έλληνες ποιητές τους βγάλατε? Ότι τους μαθαίνετε τα μαθηματικά του περίπου στην κατεξοχήν επιστήμη της ακρίβειας? Ότι τους διδάσκεται φυσικές επιστήμες χωρίς εργαστήρια και πειράματα? Ότι οι γονείς αναγκάζονται συχνά να γίνονται και δάσκαλοι εξαιτίας των δυσνόητων βιβλίων? Ότι η αισθητική αγωγή προορίζεται μονάχα για λίγους? Για τα ταλέντα? Οι υπόλοιποι δηλαδή με τι πρέπει να τρέφονται? Με τα γνωστά τηλεσκουπίδια? Ότι ο αθλητισμός παρέχεται μονάχα σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν? Ότι την ολόπλευρη μόρφωση τελικά την κρατάτε μόνο για λίγους και κλεκτούς? Ότι για τους υπόλοιπους το μέλλον που τους ετοιμάζεται, τους υπόλοιπους, τους πολλούς, το μέλλον που τους ετοιμάζεται είναι μια ατέλειωτη αβεβαιότητα στη ζωή και τη δουλειά? Γι' αυτό και τους δίνεται μόνο ψίχουλα από την αναγκαία γνώση. Γι' αυτό και τους εξουθενώνεται με τις τράπεζες θεμάτων που μετατρέπουν τα σχολεία σε διαρκή εξεταστικά κέντρα. Γι' αυτό και μετατρέπεται τα πτυχία τους στα πανεπιστημιακά σε διαβατήρια ανεργίας ή το πολύ πολύ σε ένα από τα τόσα πολλά απλά τυπικά προσόντα που τα περισσότερα πουλούνται ακριβά στην εκπαιδευτική αγορά, όπως τα μεταπτυχιακά. Και όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι δουλειά μιας μονάχα κυβέρνησης. Όλες οι κυβερνήσεις το υπηρέτησαν μια χαρά αυτό το αντιεκπαιδευτικό έργο. Και όσο και αν προσπάθησε η σημερινή κυβέρνηση να πείσει για την κανονικότητα που δήθεν επανήλθε στην παιδεία, η αμφισβήτηση ήρθε από εκεί ακριβώς που δεν το περίμενε. Από τους έφηβους μαθητές, τους νέους και τις νέες που με τον αγώνα τους, τα αιτήματά τους και την κοινωνική απήχηση αυτού του αγώνα τους αχρίστεψαν όλη την κυβερνητική προπαγάνδα. Καταφύγατε στις απειλές, στον εκβιασμό των μαθητών. Επιστρατεύσατε εισαγγελείς, αγανακτισμένους πολίτες, πρόθυμους διευθυντάδες των σχολείων που έφτασαν να καταδίδουν άκουσον-άκουσον τους ίδιους τους μαθητές τους, καλώντας μέχρι και την αστυνομία στα σχολεία, ενώ το ίδιο το Υπουργείο της Παιδείας, ναι, της Παιδείας, έβγαζε εγκυκλίους αποκλεισμού, παρακαλώ, από την εκπαίδευση των μαθητών που αγωνίζονται, για να καταλήξετε τελικά στην άγρια καταστολή με χημικά και ξύλο
έξω από την πόρτα του Υπουργείου Παιδείας και στην κράτηση 14χρονων μαθητών στη Γαδά για μέρες. Βλέπετε, αυτό το κράτος του κεφαλαίου δείχνει πολύ μεγάλη ικανότητα να τυλίγει σε μια κόλλα χαρτί 14χρονα παιδιά, αλλά άλλη τόση ανικανότητα να συλλαμβάνει φυγόδικους ναζιστές εγκληματίες σαν το Χρυσαυγίτη Παπά. Κάπου εδώ εμφανίζεται ξαφνικά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ενώ στην αρχή της πανδημίας μέσω της Αυγής λιδωρούσε τους μαθητές, φόρεσε μετά το προσωπείο του φίλου των μαθητών. Μόνο που και εδώ ήρθαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου, γιατί δεν ξεχνάμε τα έργα σας και τις ημέρες σας. Οκτώβρης 2016, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στέλνει εισαγγελέα και κλούβες της αστυνομίας σε υποκατάληψη λύκειο της Λαμίας. Μάιος 2017, το Δικαστήριο Ανηλίκων καταδικάζει τρεις μαθητές του πρώτου γυμνασίου Ρεθύμνου σε κοινωνική εργασία, γιατί επειδή συμμετείχαν σε κατάληψη σχολείου. Νοέμβρης 2018, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απαντά με ξύλο και χημικά σε διαμαρτυρία μαθητών στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Σικιών. Πάει πολύ λοιπόν για το ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζεται ως φίλος των μαθητών. Αλήθεια όμως, τι ζητούν τώρα, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, τι ζητούν τώρα οι μαθητές και δέχονται τέτοια επίθεση? Απλά την ασφαλή λειτουργία των σχολείων τους σε συνθήκες πανδημίας, με όλους τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς και όλο το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας. Τα στοιχειώδη δηλαδή, τα λογικά, τα αναγκαία. Και γι' αυτό έχουν τη συμπαράσταση της κοινωνίας και ο αγώνας τους. Γι' αυτό και λυσάζει αυτός ο αγώνας τους στην κυβέρνηση. Γιατί εκτός των άλλων, αυτά τα αιτήματα χρειάζονται και χρήματα. Χρήματα κρατικά. Δηλαδή, αυτά τα παλιόπαιδα, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, αμφισβητούν τον ίδιο τον πυρήνα της πολιτικής σας, που είναι να δίνει πακτολούς δισεκατομμυρίων στο ΝΑΤΟ και τους επιχειρηματικούς ομίλους και να αφήνει την παιδεία και την υγεία στα ζήτητα. Οι μαθητές που αγωνίζονται δείχνουν το δρόμο. Και ο λαός, τα παιδιά του, δεν τα εγκαταλείπει.